Τα αυξημένα κρούσματα γρίπης που καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα έχουν θορυβήσει τους ειδικούς, οι οποίοι εκφράζουν φόβους ότι η συνύπαρξη γρίπης και κορονοϊού θα δημιουργήσει ένα εκρηκτικό επιδημιολογικό κοκτέιλ που θα ασκήσει πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα λοιπόν που υπάρχει ο κορονοϊός και θα έχουμε και τη γρίπη, αυτό μας κάνει μέσα σε μια συνεννόηση με τις εταιρείες να έρθουν και τα εμβόλια που έρχονται τώρα. Η ανησυχία για την επίμονη κυκλοφορία της γρίπης τεκμέρεται και από τα στοιχεία. Τις τρεις τελευταίες εβδομάδες δηλώθηκαν 174 κρούσματα γρίπης, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών στην Αττική. 35 εκ των ασθενών νοσηλεύτηκαν, οι δύο μάλιστα στην εντατική, και ενώ πέρσι στην αντίστοιχη περίοδο δεν είχε δηλωθεί ούτε ένα κρούσμα και μόλις 37 το 2019. Η μεγάλη ανησυχία για τους δύο αυτούς εχθρούς που μπορεί να υπάρξουν ταυτόχρονα είναι η επίπτωσή τους στους ευάλωτους ανθρώπους και στους ηλικιωμένους. Και οι δύο αυτές οι ιώσεις μπορεί να έχουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα, κακά αποτελέσματα, σε ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που είναι οι ηλικιωμένοι. Για να μην πιεστούν τα νοσοκομεία, ασθενείς με κορονοϊό θα νοσηλεύονται πλέον και στις ιδιωτικές κλινικές, με τον Υπουργό Υγείας να επαναλαμβάνει πως δεν υπάρχει σκέψη για τη λήψη περαιτέρω προληπτικών μέτρων. Οι ενημερώσεις στο βαθμό που θα χρειάζονται θα γίνονται ενημερώσεις, θα ενημερώνεται ο πληθυσμός. Αυτό το οποίο θέλουμε όμως είναι, όχι επειδή είναι θέση επιλογής, είναι πραγματικότητα στον τρίτο χρόνο της πανδημίας, ότι θα πρέπει να συνυπάρχουμε. Μέχρι να γίνει ενδυλική νόσος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν στην τέταρτη δόση κατά του κορονοϊού και να συνεχίσουν να τηρούν μέτρα προστασίας, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα και για το επίμονο κύμα της γρίπης.